Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην σημερινή ομιλία της Στέγης με τίτλο «Από τα Μινόταυρα της Πασιφάης και της Αριάδνης, τους Μινόταυρους του Πικάσο» από τον κύριο Γρηγόρη Βασδέκη. Η σημερινή ομιλία, μετά την ομιλία του κύριου Βασδέκη, θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση, για ερωτήσεις και θα σας ζητούσαμε, αν μπορείτε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας να κρατήσετε την κάμερά σας ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ένα τον άλλον καθώς γίνεται αυτή η σημερινή μας ομιλία. Δίνω το λόγο στον κύριο Ανιψητάκη να προλογίσει το σημερινό μας ομιλητή και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε τις ομιλίες μας τούτη τη δεύτερη περίοδο της Στέγης Βιτσέντος Κορνάρος. Ελπίζουμε να είναι εξίσου δημιουργική με την πρώτη, μακάρι και περισσότερο, αφού φέτος θα έχουμε και διεθνές συνέδριο για τον Κορνάρο, τον Ιούλιο, χάρη στην καθοριστική συμβολή του καθηγητή Στέφανου Κακλαμάνη. Ως τότε στόχος μας, κάθε δεύτερη Τετάρτη, να έχουμε μια ωραία διάλεξη συζήτηση. Πρώτος ομιλητής, ο διακεκριμένος φιλόλογος και παιδικός φίλος Γρηγόρης Βασδέκης. Με ιδιαίτερη χαρά τον προλογίζω και πάλι. Ο φιλόλογος Γρηγόρης Βασδέκης πήρε το πτυχίο του από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Συμμετείχε στις ανασκαφές του Δίου και της Βεργίνας με τους καθηγητές Παντερμαλή και Ανδρόνικο. Από το 81 έως το 2013, για 32 δηλαδή χρόνια, δίδαξε στο Κολέγιο Αθηνών, όπου διατέλεσε και γυμνασιάρχης την περίοδο 2008-2012. Το καλό σχολείο, βλέποντας τις δυνατότητές του, τον διευκόλυνε να επιμορφωθεί. Έτσι, την τριετία 1984-1986 συνέχισε τις σπουδές του, παίρνοντας μάστερ στην κλασική φιλολογία στο τμήμα των κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σινσινάτη. Το διδακτορικό του δίπλωμα το πήρε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1994. Τίτλος της διατριβής του «Η δοκιμασία για γάμο στον αρχαιοελληνικό μύθο και στο νεοελληνικό παραμύθι». Έχει διδάξει στη μετεκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο θα σταθώ στα τρία βιβλία του που εκδόθηκαν όλα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. «Θείο δράμα και μητριαρχία στην Οδύσσια», μια σύγκριση του έπους με την Καινή Διαθήκη που εξαντλήθηκε και επανεκδόθηκε το 2011. «Γιλγαμές», «Όμηρος», «Βίβλος» και «Διγενής Ακρίτης», ένα συγκριτικό ταξίδι το 2017. «Κατακλυσμός, ανθρωποφαγία, γεωργία, πολιτισμός, μια θεωρία για την εξέλιξη του ανθρώπου» το 2019. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω και κάποια προσωπικά στοιχεία για τον παιδικό μου φίλο. Για όσους δεν άκουσαν την πρώτη του ομιλία στη Στέγη στις 30 Ιουνίου που είχε ως θέμα «Εκφάσεις της προϊστορίας στα δημιουργήματα της ιστορίας και του πολιτισμού». Οι δρόμοι της ιστορίας, της φιλολογίας, της μυθολογίας και της ανθρωπολογίας. Γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη 11 χρονών παιδιά το μακρινό 1966, πριν 55 χρόνια, στο οικοτροφείο του Κολεγίου Αθηνών. Από την Καβάλα εκείνος, από τη Σιτία εγώ, ζήσαμε παρέα 8 χρόνια, 1966-1974. Βιώσαμε την εφηβεία μας μέσα στη δικτατορία. Σοβαρός, φλεγματικός, καλός μαθητής, δραστήριος στις μαθητικές δράσεις, τον θυμάμαι και ως center back, αλλά και ως από τους πρώτους ρηγάτες της τάξης. Παράνομος φυσικά. Με τον Γρηγόρη οι μαθητικοί μας προσανατολισμοί απέκλειναν πριν μισό αιώνα. Κλασικό εκείνος, πρακτικό εγώ. Διακεκριμένος φιλόλογος εκείνος, μηχανικός εγώ. Και να όμως τώρα που συναντιόμαστε στη Στέγη, εναρμονιζόμενοι με τις ανάγκες των καιρών που απαιτούν ολιστικές οικουμενικές θεωρήσεις. Διεπιστημονικές συνέργειες που δεν χωράνε στο παλιό πλαίσιο, που θίγαζε τις σπουδές σε ανθρωπιστικές και θετικές επιστημονικές. Τα βιβλία του στον αντίποδα κάθε φιλολογικού σχολαστικισμού κάνουν αρχαία έπη, μύθους και παραμύθια να αναδρίζουν επιστημοσύνη. Το ίδιο και η σελίδα του στο Facebook. Πληροφορίες που αφορούν κοσμοϊστορικά γεγονότα της προϊστορίας,
όπως οι κατακλυσμοί, αλλά και κουσούρια του ανθρωπίνου είδους, κρυμμένα στο ασυνείδητό μας, που κληρονομήσαμε αλλά και μεταλλάξαμε όταν μέσω του πολιτισμού ξεφύγαμε όσο ξεφύγαμε από το ζωικό βασίλειο. Χάρη και σε σένα, Γρηγόρη, αναλογίζομαι σε αυτή τη μετεχνιακή εποχή πόσο το γένος των ανθρώπων μοιάζει με τον κορονοϊό που μας απειλεί. Πόσο εμείς με την αρπακτικότητα που μας διακρίνει απειλούμε και τους εαυτούς μας και τον πλανήτη. Τούτη λοιπόν τη μετεχνιακή εποχή, οι απόψεις σου για την ανθρωποφαγία φωτίζουν από μια ιδιαίτερη ανθρωπολογική σκοπιά την πορεία των ανθρώπων. Τολμώ μια αναλογία. Όπως ο Φρόιντ εμπλούτιζε τη μαρξική εικόνα του ανθρώπου, έτσι και η ανθρωπολογική ματιά εμπλουτίζει την ιστορική. Την κάνει πιο εξηγήσιμη. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, θυμήθηκα μια φράση του ακριβού φίλου Μιχάλη Παπαγιαννάκη που μου είχε πει κάποτε. Εκτός από το Μάρξ και το Φρόιντ υπάρχει και ο Μότσαρτ. Ταιριάζει νομίζω, γιατί εκτός από την ιστορική γνώση και τους ανθρωπολογικούς μύθους υπάρχει και η τέχνη. Η Μινόταυρη του Πικάσο εν προκειμένου. Έτσι επαναλαμβάνω το θέμα της ομιλίας σου που είπε η Βενετία από το Μινόταυρο της Πασιφάης και της Αριάτνης στους Μινόταυρους του Πικάσο. Ευχαριστώντας τη Βελεντία Γαλανάκη που έχει το συντονισμό, σου δίνω το λόγο, παλιέ καλέ μου φίλε. Βενετία, εντάξει, να μιλήσω κι εγώ. Να καλησπερίσω και εγώ όλους, βλέπω και μερικούς φίλους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαίρομαι και που σας γνωρίζω. Να ευχαριστήσω τη Στέγη και τον φίλο μου τον Αντώνη που με ξανακάλεσε έτσι και μου δίνει ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Ελπίζω να μην σας κουράσω και να κάνουμε και μια συζήτηση στο τέλος, έτσι όλοι μαζί, με συνεργατική θα έλεγα μέθοδο, πάνω σε αυτά που θα πούμε. Την χάνω θαυμαστής βέβαια της Κρήτης, είναι φανερό αυτό, από πολλά χρόνια τώρα. Έχω έρθει και κάποιες φορές και με το σχολείο. Να μην κουράζω τώρα, να ξεκινήσω κατευθείαν με μερικά θέματα που θέλω να θίξουμε έτσι και μαζί έτσι να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Και θα ξεκινήσω με την Πασιφάη, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στον Πικάσο. Η Πασιφάη βέβαια σε ένα πρώτο πλάνο είναι η Σελήνη, έτσι που τα φωτίζει όλα και τα λοιπά. Είναι η γυναίκα του Μίνωα, είναι αδερφή του ήλιου. Αδερφή του ήλιου. Ο ήλιος όποτε τον ακούμε στους μύθους, στα παραμύθια και τα λοιπά, δηλώνει το πιο αρχαίγωνο, το προϊστορικό. Πριν από τη θρησκεία ακόμα, η πρωτόγονη θρησκεία. Η Πασιφάη είναι κόρη του ήλιου, αδερφή του Αιήτη, έτσι, και άρα είναι θεία της Μύδειας. Και η κόρη της η Αριάδνη είναι πρώτη ξαδέρφη της Μύδειας. Έτσι. Και επίσης αδερφή της Κύρκης. Δηλαδή είναι τρία αδέρφια, Πασιφάη, Κύρκη και ο Αιήτης, και η Μύδεια με την Αριάδνη είναι πρώτες ξαδέρφες. Μας πάνε στις μάγισσες και τα λοιπά. Τώρα το θέμα με την Πασιφάη είναι να ξεκινήσουμε με αυτό το ομοίωμα που έφτιαξε ο Δέδαλος. Ένα ομοίωμα Ταύρου. Είναι μια γνωστή ιστορία, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που ο Ποσειδώνας για να τιμωρήσει τον Μήνο έκανε την Πασιφάη να ερωτευτεί τον Ταύρο, που δεν θυσίασε ο Μήνωας που έπρεπε να θυσιάσει, και η Πασιφάη ζήτησε από το Δέδαλο και της έφτιαξε ένα ομοίωμα και μπήκε μέσα και πήγε από πάνω της ο Ταύρος και γέννησε το Μινόταυρο. Βέβαια το να πάει η Αγελάδα με τον Ταύρο δεν είναι κάτι καινούριο. Να θυμίσω ότι στην Φινίκη, απέναντι, πιο πέρα δηλαδή, στη Μέση Ανατολή, η Άναθ, η θεά με το Βάλ, η θεά της Φινίκης εκεί, με μορφή Αγελάδας μύγει με τον Βάλ που είναι με μορφή Ταύρου. Και επίσης η Ίσιδα είναι με μορφή Αγελάδας πολύ συχνά, η θεά της Αιγύπτου. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Το καινούριο είναι ότι σε τρία παραμύθια που έτσι βρήκα, δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, ένα είναι από τη Μικρά Ασία, η ξυλένια κούκλα, ένα είναι από τη Λέρο που το έχει στις συλλογές του ο Ντόκινς
και ένα είναι από την Αγιάσο της Μυτιλίνης, η οποία έχει πολύ πλούσιο λαϊκό πολιτισμό, και στα τρία έχουμε το θέμα της αιμομιξίας, όπου η κόρη ζητάει από τον πατέρα ένα ξύλινο ομοίωμα στο οποίο μπαίνει μέσα για να γλιτώσει από τις αιμομιχτικές διαθέσεις του πατέρα. Οι Πασιφάοι βέβαια με το Μήνωα δεν έχουν συγγένεια. Όμως αυτά τα παραμύθια μπαίνει μέσα η κόρη για να γλιτώσει από την αιμομιχτική επίθεση του πατέρα. Το να μπαίνει κανείς μέσα σε ένα ξύλινο ομοίωμα για να γλιτώσει από κάτι μας φέρνει στο νου και το Δούριο Ήπο, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Ο Δούριος Ήπος μπήκαν μέσα οι Έλληνες για να κάνουν με τους Τρώες, είναι ένα είδος κυβωτού. Αν δει κανείς δηλαδή τον Τροϊκό πόλεμο σαν ένα είδος κατακλυσμού, που είναι κατακλυσμός, είναι μια μεταφορά δηλαδή του κατακλυσμού σε πολεμικό επίπεδο, ο Δούριος Ήπος παίζει το ρόλο της κυβωτού. Και οι Έλληνες μπαίνουν μέσα για να γλιτώσουν από τους Τρώες. Το ίδιο κατά μία έννοια χρησιμεύουν αυτές οι ξύλινες μορφές για να γλιτώσουν από την αιμομιξία οι κόρες. Σε αυτά τα παραμύθια έχουμε και στοιχεία που έχουν να κάνουν με το τέριαγμα, τέριαγμα παπουτσιού και τα λοιπά, βέρας και λοιπά, που θυμίζουν, μας φέρουν στο νου τη σταχτοπούτα και τον Όσυρη, που ο Όσυρης πρέπει να ταιριάξει σε ένα φέρετρο. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο με αυτά, τα κρατάμε για να πάμε παρακάτω. Και παρακάτω, έχω και λίγο τη σημειώσουμε εδώ, το παρακάτω είναι ο Μινόταυρος και τα υβριδικά στοιχεία και ο Πικάσο. Ο Μινόταυρος τώρα ανήκει σε εκείνα τα υβριδικά όντα, που είναι μείγματα ζώου, ανθρώπου κτλ. Τα οποία έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή ενδιαφέρον και για μελέτη, δηλαδή τι είναι προηγούμενο, τι είναι επόμενο, πότε είναι το κάτω μέρος άνθρωπος, πότε είναι το πάνω μέρος ζώο. Η άποψή μου για αυτά όλα είναι ότι είναι το πεδίο εκείνο που είναι ανάμεσα στη βαρβαρότητα και στον πολιτισμό. Δηλαδή τα υβριδικά όντα είναι στο μετέχνιο ανάμεσα στη βαρβαρότητα και στον πολιτισμό. Πατάνε και στο ένα πεδίο και στο άλλο. Γι' αυτό έχουν και το στοιχείο της αγριότητας αλλά και το στοιχείο του πολιτισμού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Σιρήνες στην Οδύσσια είναι πουλιά με κεφάλι γυναίκας και γύρω τους είναι κόκαλα. Ο Οδυσσέας είναι δεμένος για να γλιτώσει. Αλλά αυτές όμως τραγουδάνε και όλα. Έχουν ωραία μουσική. Αλλά έχουν και τα κόκαλα δίπλα. Εδώ είναι ενδιαφέρον ότι η μουσική, να το κρατήσουμε τη σαν παρατήρηση, βγήκε από τα πουλιά. Είναι ενδιαφέρον γιατί τα πουλιά και λαϊδάνε, δίνουν ας πούμε τη μουσικότητα. Άρα όλα τα υβριδικά όντα είναι ανάμεσα στη βαρβαρότητα και στον πολιτισμό, δηλώνουν τις δυνάμεις που έπρεπε να βρει ο άνθρωπος για να φτιάξει πολιτισμό, τη δύναμη του τάβρου, τη μουσικότητα των πουλιών κτλ, την ταχύτητα του αλόγου και ένταυρη και ούτω καθεξής. Και δηλώνει και το πέρασμα από ένα είδος ζώου ανθρωποφαγικού σε ένα είδος μη ανθρωποφαγικού ζώου. Στέκομαι σε αυτά. Βέβαια, ο Μινόταυρος έχει να κάνει και με το Βάλ, τον Ταυρό Μορφο Θεό, ας πούμε, εκεί της Φινίκης κτλ. Ο Ταύρος, που θα τον δούμε συχνά, είναι ένα ζώο πάρα πολύ αρχαίγωνο. Θα έλεγε κανείς προκτινοτροφικό ζώο. Δηλαδή μετά θα περάσει ίσως τα άλλα. Αυτό φαίνεται και στο Γκιλγαμέσ που έχουμε τον Ταύρο του Ουρανού, στο έπος του Γκιλγαμέσ. Ο Πικάσο τώρα είχε μια αιμονή με τον Μινόταυρο, για να περάσουμε σε αυτό. Από τα 40 του και μετά τα 40, άρχισε να ζωγραφίζει Μινόταυρους. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω, δεν θα ήταν και ωραίο εδώ, αλλά αν πάτε στο Google και γράψετε Πικάσο Μινόταυρος, ή στα ελληνικά ή στα αγγλικά, θα σας βγάλει τα σχέδια του. Πάρα πολλά. Τι συμβόλιζε για τον Πικάσο ο Μινόταυρος? Μια σειρά από πράγματα. Ήταν η δύναμη του Ταύρου και στον εαυτό και γενικά η σεξουαλικότητα, η γονιμότητα. Το στοιχείο του Ταύρου στην Ισπανική παράδοση, ταυρομαχίες και τα λοιπά. Και επισημαίνεται ότι ήταν η έννοια του, ο Ταύρος είναι ένα ζώο που αντιστέκεται, δηλαδή αντίσταση στο Φράγκο και στο φασισμό.
έβλεπε και αυτή την αντίσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία πέρασε μια τεράστια δικτατορία, έτσι, από το 36 μέχρι το 75. Όμως εδώ μπορεί να σταθεί κανείς και σε άλλα σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε, μια καταπληκτική ισπανική ταινία με τίτλο «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», του Γκιγέρμο Ντελτόρο, 2006, κάτι τέτοιο. Εκεί, στην ταινία, παρουσιάζεται η εποχή του Φράνκο με ένα πολύ σκληρό τρόπο και ένα κοριτσάκι, για να γλιτώσει από αυτή την τυραννία, βρίσκει ένα λαβύρινθο μισοφανταστικό, μισοπραγματικό και χώνεται εκεί μέσα. Άλλη μια παρουσία της Κρήτης στην Ισπανία του Φράνκο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια διαφυγή από τη δικτατορία και από ένα σκληρό πολιτικό καθεστώς στην προϊστορία του ανθρώπου. Φεύγει στο λαβύρινθο, στο Μινόταυρο κτλ. Αυτό βλέπουμε στον Πικάσο και στο λαβύρινθο του Πάνα. Είναι όμως κι άλλα. Είναι η μεσογειακότητα, ας πούμε, και των Ισπανών και η δικιά μας. Είναι η έννοια της θαλασσοκρατίας. Και η Κρήτη και οι Ισπανοί ήταν θαλασσοκράτορες. Άρα είναι πολλά τα στοιχεία και ενδιαφέροντα. Να θυμίσω σε παρένθεση ότι για τον Παναγίλη Κατσά ο λαβύρινθος δηλώνει το σπήλαιο. Είναι η ανάμνηση του σπηλαίου του προϊστορικού, ας πούμε, η πρώτη κατοικία του ανθρώπου. Ο λαβύρινθος τώρα και ο Μινόταυρος μας μεταφέρουν στο θέμα των ανθρωποθυσιών, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να κάνω μια ενδιαφέρουσα, έτσι, ένα παραλληλισμό που εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέροντα, της Αριάδνης με τον Κοντορεβιθούλη. Θα πήγαινε ο νου σας ότι η Αριάδνη έχει σχέση με τον Κοντορεβιθούλη? Η Αριάδνη του δίνει ένα νήμα, το μύτο, έτσι, για να γυρίσει πίσω του Θησέα. Ο Κοντορεβιθούλης, στα παραμύθια του Περό, ενός Γάλλου συλλέκτη του 1600-1700, ρίχνει πίσω του πετραδάκια και καταφέρνουν και γυρίζουν σπίτι την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά ρίχνει ψίχουλα, τα οποία τρώνε τα πουλιά και πέφτουν μέσα στον δράκο. Τι μπορεί να σημαίνει? Έχουμε όμως και άλλα παραμύθια. Σε ένα παραμύθι των Γκριμ, ρίχνει η κοπέλα που πάει σε ένα σπίτι ανθρωποφάγων για να παντρευτεί, ρίχνει πίσω της φακές και μπιζέλια. Και σε ένα άλλο παραμύθι από τα Εφτάνησα, ρίχνει πίσω του καλαμπόκια. Όλα αυτά έχουν ένα συμβολισμό. Και είναι το πέρασμα από την ανθρωποφαγία μέσω της γεωργίας στον πολιτισμό. Με αντίστροφο τρόπο. Η Κρήτη, αν τα ξέρω σωστά, έχει τρομερή φαντική τέχνη. Και άρα ο μύτος είναι η έξοδος από το λαβύρινθο και την ανθρωποφαγία προς τον πολιτισμό μέσω της Αριάδνης. Οι γυναίκες είναι οι μητριαρχικές που οδηγούν στον πολιτισμό και τέτοιες είναι και η Αριάδνη και η Μύρια που βοηθάει τον Ιάσονα και τον βγάζει προς τον πολιτισμό. Μισό λεπτό να βλέπω και λίγο τις σημειώσεις μου. Αυτά λοιπόν για την Αριάδνη και τον Κοντορεβιθούλη. Το θέμα τώρα με το Μινόταυρο είναι ότι μας πάει και στις ανθρωποθυσίες. Και πριν πω για αυτές, να πω κάτι το εξής, ότι οι μύθοι και τα παραμύθια είναι μια γραμματική και μια γλώσσα που αν τη μάθουμε θα δούμε αλλιώς και πιο άνετα την προϊστορία και θα δούμε ίσως ότι οι μύθοι και τα παραμύθια είναι ιστορία και η ιστορία είναι μύθος, κατά μία έννοια. Αυτό μπορώ να το συζητήσουμε μετά. Τώρα οι ανθρωποθυσίες, για να μην νομίσουμε ότι είναι μόνο στην Κρήτη, είναι και στην Κρήτη, αλλά είναι παντού. Ο Μινόταυρος γίνεται μια ανθρωποθυσία εκεί. Η ιστορία με το Σακελαράκι πιστεύω να την έχετε ακούσει, που βρήκε στα Νεμόσπυλια μια ανθρωποθυσία, έγινε και φασαρία. Έχουμε λοιπόν σχετικά με την Κρήτη. Ας μείνουμε πρώτα στην Κρήτη. Η κυρία Βλαζάκη, μια αρχαιολόγος, βρήκε στα Χανιά, στην Κηδονία, τη θυσία μιας νέας που και στην περίπτωση Ακελαράκη και εκεί είχε να κάνει με σεισμό. Ο Γουόρεν, ένας Βρετανός αρχαιολόγος, μίλησε για τελετουργικό κανιβαλισμό στην Κνωσό και ενδεχομένως θυσίες.
Ο Σταμπολίδης στην Ελεύθερνα έχει δύο περιπτώσεις που ενδεχομένως είναι κάποιο είδος ανθρωποθυσίας. Ένας πολεμιστής που τον σκότωσαν και τον αποκεφάλισαν, που είναι, θυμίζει του ο Αχιλλέας που είχε θυσιάσει 12 Τρώες για τον Πάτροκλο, και μία περίπτωση με ιέριες εκεί που την ψάχνουν αν ήταν ανθρωποθυσία ή όχι. Έχουμε τον Ιδωμενέα που γυρίζει από την Τρία στην Κρήτη και θυσιάζει το γιο του τον Ορσίλοχο. Έχουμε την Ευλημένη που ήταν η κόρη του Κίδωνα που τη θυσίασαν για τους πολιορκούσαν κάποιοι. Αλλά και στην Ελλάδα έχουμε ένα πλήθος από ανθρωποθυσίες. Ιφηγένεια, Φρίξος και Έλλη. Ο Θεμιστοκλής που θυσιάζει τις Πέρσες στη Σαλαμίνα. Αρχαιολογικά, ο Τσούλτας βρήκε σημικίνες ενδείξεις ανθρωποθυσιών. Ο Μπλέγεν στην Πρόσυμνα, στο Λευκαντή, στην Εύβοια είναι αυτό. Και πολλά άλλα. Στο Θόλο Καζάρμα, στο Άργο, στο Λύκειο Όρος. Τώρα τελευταία, διαβάζω ένα βιβλίο που είναι καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το Ένιγμα του Παρθενώνα λέγεται, μιας Αμερικανίδας. Λέγεται αυτή Κόνελη, Τζοάν Μπρέτον Κόνελη, το Ένιγμα του Παρθενώνα, εκδόσεις Πατάκη. Αυτή λέει, εγώ δεν το είχα φανταστεί ποτέ, ότι το 96 έβγαλε αυτή τη θεωρία, ότι στη Ζωφόρο του Παρθενώνα δεν έχουμε τα Παναθήναια, και πολύ λογικό ακούγεται, δηλαδή ποτέ δεν θα φτιάνασε ένα ναό μια σύγχρονη τους πραγματικότητα, αλλά έχουμε μία ανθρωποθυσία, λέει αυτή, στη Ζωφόρο του Παρθενώνα τώρα, όπου λέει είναι η θυσία της κόρης του Ερεχθέα, όχι βέβαια λέει με την έννοια ας πούμε, να παρουσιάζεται η ανθρωποθυσία, αλλά είναι το κοριτσάκι που του δίνει το σάβανο ένας νέος εκεί και κοντά είναι οι γονείς του και άλλες αδερφές του κτλ. Άρα οι ανθρωποθυσίες που ξέρουμε επίσης για το Μολόχ, το Βάλ κτλ. Στη Φινίκη, δεν είναι ένα φαινόμενο, είναι ένα ευρύ φαινόμενο, το οποίο κατά την άποψή μου την προσωπική είναι μια προέκταση τελετουργική της ανθρωποφαγίας πια. Να θυμίσω ότι οι πιο παλιές, έτσι κάπως γνωστές, είναι το 2.500, αν θυμάμαι σωστά, το βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ της Μεσοποταμίας. Η Ουρ της Μεσοποταμίας, μια πόλη Ουρ, ήταν η πατρίδα του Αβραάμ. Και εκεί βρήκε ο Γούλεϊ, ένας Άγγλος αρχαιολόγος, το βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ, που σε έναν τάφο βασιλικό είχε 72 νεκρούς. Δηλαδή θυσιάσαν 72 άτομα να ακολουθήσουν τον βασιλιά. Στο Γιλγαμέσα έχουμε κάποια τέτοια ιστορία και κατά την άποψή μου η μνηστηροφωνία της Οδύσσιας πατάει πάνω σε αυτά. Δηλαδή δεν θα υπήρχε μνηστηροφωνία της Οδύσσιας αν δεν υπήρχαν αυτές οι βασιλικές ανθρωποθυσίες της Ουρ, της Μεσοποταμίας κτλ. Επίσης υπάρχει το 3000 π.Χ. Στο Χογιούκ, στην Τουρκία, ανθρωποθυσία παιδιών 3000 π.Χ. Και οι Αστέκοι, για να κλείσω με αυτό, θυσιάζανε, οι οποίοι ήταν σε μια φάση αντίστοιχη, ας το πούμε, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, αλλά το 1500 μετά Χριστό, δηλαδή πολύ αργότερα, αλλά σε μια πολιτιστική φάση παρόμοια, μπορούσαν να είχαν θυσιάσει και 1000 άτομα την ημέρα. Και λίγο ανάκατα με ανθρωποφαγία οι ανθρωποθυσίες τους. Άρα είναι ένα τεράστιο θέμα, τέλος πάντων, που του κάνουμε μία ανάμνηση. Βέβαια, στην Κρήτη ο νους μας πάει και στο Δία, στον Κρόνο δηλαδή, που έτρωγε τα παιδιά, τα κατάπινε, ας πούμε, και στο Ζαγρέα, που οι Τιτάνες τον έσχισαν και τον έφαγαν, που είναι κριτικό και κριτικός μύθος. Και αυτή την έννοια τώρα η τιτανομαχία και η γιγαντομαχία μπορούν να πάρουν μια τέτοια διάσταση, έτσι, ότι η πιο κοσμοϊστορική νίκη του ανθρώπου ήταν η ισοπαίδωση, ας το πούμε, της ανθρωποφαγίας και η είσοδος στον πολιτισμό. Και τέλος, θέλω να πω δύο λόγια για τη Βεντέτα.
Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Βεντέτα με όλα αυτά. Έχει κάποιες σχέσεις. Καταρχήν η Βεντέτα, αυτό το είχε πει ο Λεκατσάς, που τη βρίσκουμε στη Μάνη, στην Κρήτη, στην Κορσική κτλ. Η Βεντέτα έχει να κάνει με το μύθο των Ατριδών. Έτσι, το μύθο των Ατριδών. Οι Ατρίδες είναι η γενιά του Τάνταλου. Ο Τάνταλος, δηλαδή, είναι ένα πράγμα που ξεκινάει την ανθρωποφαγία, μπαίνει μέσα στην οικογένεια και μετά διακλαδίζεται στην οικογένεια. Θα σας πω πώς. Ο Τάνταλος είχε θυσιάσει το γιο του τον Πέλοπα, το μαγείρεμα στο πρόσφερε στους θεούς. Οι θεοί όμως το καταλάβαν, τον ενώσαν τον Πέλοπα, το φτιάξανε. Το ότι αυτό το έκανε ο Τάνταλος από την πείνα φαίνεται από το μαρτύριό του στον κάτω κόσμο που δεν μπορούσε να πιάσει τους καρπούς, του φεύγανε. Υποδηλώνει μια πείνα. Ο Πέλοπας κάνει τους γιους του, έτσι, τον Ατρέα και το Θιέστη. Και εκεί έχουμε όλη την ιστορία του Ατρέα και του Θιέστη, όπου ο Θιέστης του έκλεψε το χρυσό μαλλοντέρας και μετά ο Ατρέας μαγείρεψε τα παιδιά του Θιέστη και μετά ο Αίγιστος σκότωσε τον Αγαμέμνονα και μετά ο Ρέστης σκότωσε τον Αίγιστο και μετά αυτό διακλαδίζεται και κάνει την Βεντέτα. Αυτά λέει και ο Λεκατσάς, πιστεύω ότι έχουν βάση. Η Κρήτη που μπαίνει σε αυτά, αυτό δεν το ξέρατε μάλλον, η γυναίκα του Ατρέα που τον προδίδει, η Αερόπη, είναι κριτικά. Η γυναίκα του Ατρέα, η Αερόπη, η μάνα του Μενέλαου τέλος πάντων και του Αγαμέμνα είναι κριτικά. Είναι κόρη του Κατρέα. Άρα, να μια σχέση της Βεντέτας με την Κρήτη. Οι ανθρωποθυσίες τώρα, η Ιφηγένεια. Έτσι, ο Αγαμέμνας και η Ιφηγένεια. Και μια άλλη διασταύρωση ενδιαφέρουσα της Κρήτης με τη γενιά αυτή του Τάνταλου είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους κάνουν ο Πέλοπας αλλά και οι Κουρίτες κατά μια άλλη παράδοση. Δηλαδή ανακατεύεται πάλι η Κρήτη με τη γενιά του Τάνταλου. Και είναι και το Κρόνιο στην Ολυμπία. Καλά, μετά μπορούμε να συζητήσουμε και μερικά. Οι Κουρίτες τώρα, είναι ενδιαφέρον, το είδα τώρα τελευταία αυτό, είναι αυτοί που κάνουν τη φασαρία με τον Κρόνο που κατάπινε τα παιδιά να μην μπορεί να πλησιάσει, να μην ακούσει ο Κρόνος τα ακλάματα του Δία κλπ. Λέει ο Αντώνης ο Ψηλάκης, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του για την κρητική μυθολογία, λέει ότι μάλλον όλα αυτά που έχουμε τα έθιμα του 12ήμερου που βγαίνουν μετά με τον Φώτον, με τις κουδούνες και κάνουν φασαρία κτλ. Είναι οι Κουρίτες στην πραγματικότητα. Οι οποίοι έχουν να κάνουν με το Θείο Βρέφος, έτσι. Το Χριστό δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση που σκεπάζουν με τη φασαρία τα κλάματά του. Λογικό μου φαίνεται. Δηλαδή οι Κουρίτες έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας. Και βέβαια οι Κουρίτες είναι αυτοί που κάναν τον πολιτισμό, που φτιάξανε ας πούμε τα σπίτια και το ένα και το άλλο και τις μουσικές και τους χορούς και όλα αυτά. Τώρα τι ξέχασα και τι άφησα, μάλλον θα τα πούμε και στη συζήτηση μετά, να ρίξω και μια ματιά. Για τον κίνδυνο βέβαια του Θείου Βρέφους και ο Χριστός κινδυνεύει, έτσι, από τον Ηρώδη και τα λοιπά, η σφαγή του Ηρώδη. Είναι ένα μόνιμο μοτίβο ότι ο κίνδυνος περνάει το Θείο Βρέφος, ο Ηρακλής με τα φίδια και τα λοιπά. Και μάλιστα στην περίπτωση του Χριστού κινδύνευε ο Ηρώδης να του πάρει την εξουσία, έτσι. Όπως ο Δίας με τον Κρόνο. Α, και επίσης όταν λέμε για τον Κρόνο και το που κατάπινε τα παιδιά του, να μην ξεχνάμε και το Λύκο με τα 7 κατσικάκια, το γνωστό παραμύθι, όπου κατάπινε τα κατσικάκια και μετά τα έβγαλαν από την κοιλιά του όλα. Και εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι ο Λύκος με τα 7 κατσικάκια που είναι τον Γκριμ ένα παραμύθι, πριν καταφέρει να τα φάει τα κατσικάκια, έχει πάει διαδοχικά σε ένα πλανόδιο έμπορο, σε έναν μιλονά και σε ένα φούρναρι. Δηλαδή αν τα πάρουμε αυτά όλα ανάποδα, αντίστροφα, πρώτα τρώει τα κατσικάκια, μετά πάει στο φούρναρι, μετά στο μιλονά και μετά στο πλανόδιο έμπορο. Δηλαδή έχουμε την προϊστορία. Ανθρωποφαγία, γεωργία, εμπόριο. Φαίνεται ότι στην πιο πρωτόγονη σκέψη πολλές ιστορίες λέγονταν αντίστροφα για κάποιους λόγους.
Εντάξει, δεν έχω... νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτά. Όσον αφορά τους σεισμούς και τη σχέση των ανθρωποθυσιών με τους σεισμούς, θα μπορούσε να... στην περίπτωση του Σακελαράκη και της Βλαζάκη, δηλαδή αυτά που βρήκανε, θα μπορούσε να τους θυμίζει εκείνα τα χρόνια, τώρα το 1500 π.Χ. και μετά, ένα φαινόμενο σαν το σεισμό θα μπορούσε να σχετίζεται με τον κατακλυσμό, με κατακλυσμικά φαινόμενα που τους δημιουργούσε την έννοια της, του να σκοτώσουν άνθρωπο κτλ. Αλλά η ανθρωποθυσία είναι ένα τεράστιο θέμα με θυσίες παιδιών, κοριτσιών, πολεμιστών και, και για διάφορους λόγους, σε τάφους, σε απειλές εξωτερικές κλπ. Ας σταματήσω εδώ, μήπως και τύπου, κάποιες παρατηρήσεις δικές σας, κάποια συζήτηση, έτσι. Ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Και ο Αντώνης είναι προβληματισμένος γενικά και πλούσιος, πλούσιος σε ιδέες και σε, και σε σκέψεις. Και όποιος άλλος θέλει βέβαια, δεν θέλω να σας κουράσω έτσι πάρα πολύ, σας ακούω. Η Βενετία είναι που έχει το... Όποιος θέλει να πάρει το λόγο, μπορείτε να πάτε κάτω δεξιά στα reactions που είναι αυτό το προσωπάκι, να πατήσετε και να πατήσετε το raise hand που έχει ένα χέρι και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Όχι μόνο ερωτήσεις και απόψεις, Κύριος Ανιψητάκης. Λοιπόν, να κάνω την αρχή, Γρηγόρη. Καταρχήν, μια μικρή διόρθωση. Είπε στον Ψηλάκη Αντώνη, ενώ το ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ο Νίκος. Νίκος. Ναι, σωστά. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και αυτή η αντιστροφή που κάνεις ανάμεσα στο μύθο και στην ιστορία, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν ο Φρόιντ έχει δώσει κάποια εξήγηση για αυτό το βάρος που έχει η ανθρωποφαγία στην εξέλιξη του ανθρώπου. Ο Φρόιντ είχε γράψει μια σειρά από έργα που τα χαρακτηρίζουν ως ανθρωπολογικά. Τέτοια είναι, ίσως να τα έχετε ακούσει ή να τα έχετε διαβάσει, το «Τοτέμ και ταμπού», «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά. Μωυσής και, και μονοθεϊσμός επίσης. Σε αυτά τα βιβλία του ανθρωπολογικά νομίζω συσχετίζει, αναγνωρίζει ότι υπήρξε κανιβαλισμός και τα λοιπά στην προϊστορία και το συσχετίζει με τα παιδιά που τρώγανε τον πατέρα για να του πάρουν τις γυναίκες, τη γυναίκα ή τις γυναίκες. Δηλαδή το σχετίζει καθότι και έχει με το σεξ, ας πούμε, όλη αυτή την αιμονή, μπορεί να το πει κανείς. Όχι πως δεν είναι το σεξ, είναι από τα πιο βασικά αίσθητα. Το σχετίζει πάντως τον κανιβαλισμό με, με το ότι θέλουν να το χτυπήσουν αρχηγό να το πάρουν τις γυναίκες. Άρα βλέπει τον κανιβαλισμό και τον σχετίζει περισσότερο με αυτή την κατεύθυνση. Τώρα εγώ νομίζω ότι είναι από την πείνα δηλαδή. Πιστεύω ότι ο μύθος του Πρωταγόρα στον Πλάτωνα, στον Πρωταγόρα στο διάλογο, εξηγεί καλά ότι ο άνθρωπος ήταν αδύναμο ζώο. Όλα τα άλλα ζώα είχαν όπλα κτλ. Και ο άνθρωπος ήταν αδύναμος και αναγκάστηκε να κάνει, που λέει και ο Πρωταγόρας, τις πόλεις, τα χωριά, το πολιτικό σύστημα κτλ. Αλλά νομίζω ότι η πείνα ήταν που εξωθούσε τον άνθρωπο στην ανθρωποφαγία, όντας ένα αδύναμο ζώο. Και εμείς, αν το σκεφτεί κανείς, δηλαδή, λίγο να μείνουμε έξω από τα σπίτια, κάτι να γίνει, τελειώσαμε. Να, Γρηγόρη, να ρωτήσω πάλι κάτι σχετικό. Είναι πάρα πολύ προκλητικό αυτό που λες, ότι ο μύθος είναι ιστορία και ιστορία μύθος. Δηλαδή η να σας πω γι' αυτό. Αναβάθμιση που κάνει στο μύθο. Αν θα ήθελα πάρα πολύ να το εξηγούσες αυτό, να το επεξηγούσες με ένα παράδειγμα στα μείζωνα, ας πούμε, που έχουμε σήμερα, ξέρω εγώ. Αν μπορούσε για τον κορονοϊό να μου λήγες κάτι σχετικό, θα με ενδιαφέρε, αλλά ό,τι θες εσύ. Θα σας πω ένα πολύ έτσι παράδειγμα που εγώ το έχω Ευαγγέλιο, ας πούμε.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Λέμε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε λόγω της κρίσης του 1929, της ανόδου του φασισμού, του ναζισμού και τα λοιπά και όλα αυτά. Δίνουμε διάφορα αίτια. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μύθος. Η πραγματικότητα είναι στο μύθο του Κάδμου και του Ιάσονα. Γιατί? Ο μύθος του Κάδμου, που είναι παραπλήσια αυτή η δύο μύθη του Κάδμου. Ο μύθος του Κάδμου λέει ότι ο Κάδμος πηγαίνει σε μια πηγή και βρίσκει ένα δράκοντα. Ο δράκοντας, νομίζω γιος του Άρη ήταν, ο δράκοντας συμβολίζει σχεδόν πάντα την ανθρωποφαγία. Όπως τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκοντα, ο Άγιος Γεώργιος είναι η Γεωργία που σκοτώνει τον δράκοντα την ανθρωποφαγία. Ο Κάδμος λοιπόν σκοτώνει τον δράκοντα την ανθρωποφαγία, παίρνει τα δόντια του, τα φυτεύει στη γη, που είναι η Γεωργία, βγαίνουν οι Σπαρτοί, οι πρώτοι άνθρωποι της Γεωργίας, οι οποίοι το πρώτο που κάνουν είναι αφού τους πετάξει μια πέτρα να πλακωθούν μεταξύ τους. Το ίδιο κάνει και ο Ιάσονας, παίρνει τα δόντια ενός δράκου, τα σπέρνει, βγαίνουν οι άνθρωποι και πλακώνονται. Ο πόλεμος λοιπόν είναι μια μεταστοιχίωση των στοιχείων της ανθρωποφαγίας σε πόλεμο. Άρα η πηγή του πολέμου είναι συμφυής με τον πολιτισμό. Αυτό φαίνεται και στο μύθο της Αθηνάς πάρα πολύ. Η Αθηνά βγαίνει μέσα από το κεφάλι του Δία. Δηλαδή, ο Δίας καταπίνει τη μάνα της Αθηνάς στη Μύτιδα, που είναι ανθρωποφαγία, ο ύφεστος του ανοίγει το κεφάλι, που είναι επίσης ανθρωποφαγία, και βγαίνει μια θεά η Αθηνά, η οποία είναι θεά του πολέμου και του πολιτισμού ταυτόχρονα. Άρα, λοιπόν, ο πόλεμος βγαίνει μέσα από την ανθρωποφαγία με τη μεταστοιχίωσή της και όχι επειδή ανέβηκε ο φασισμός η κρίση του 1929. Και ο πολιτισμός δηλαδή δεν μπορούμε να τον δούμε χωρίς να βλέπουμε ότι δίπλα του έχει πατένερ τον πόλεμο. Αυτό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε τους εξοπλισμούς, βλέπουμε τι γίνεται κτλ. Τώρα αν είναι ικανοποιητικά τα παραδείγματα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν με ικανοποίησε η πλήρωση αναφορά. Ωστόσο σκέφτομαι κάτι που είναι σχετικό με αυτό που είπες, ότι ο πιο πολιτισμένος λαός κατά τεκμήριο της εποχής, ο γερμανικός, έκανε αυτά τα αποτρόπαια με τα ολοκαυτώματα και τις άλλες ακρότητες. Αυτό βεβαίως έχει σχέση με όλα αυτά, δηλαδή πως ο πολιτισμός που τον έχουμε στο μυαλό μας συνήθως σαν κάτι που εξευγενίζει τα ήθη κλπ. Είναι ικανός, όπως δείχνει η ιστορία, να κάνει ακριβώς το αντίθετο, τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον και πραγματικά σε ευχαριστώ που το είσαι επισημάνει. Βέβαια, εμείς είμαστε κατά κάποια έννοια τυχεροί που ζήσαμε, ας πούμε, από το 50 και μετά μέχρι σήμερα σε μια σχετικά ειρηνική περίοδο. Έτσι, αλλά οι γονείς μας βέβαια είχαν και οι παππούδες μας είχαν ένα σωρό πολέμους, άμα το δει κανείς, έτσι. Να μην τους πούμε τώρα. Και επίσης όσο εμείς ζούσαμε ειρηνικά, δεν σημαίνει ότι σε άλλα μέρη της γης δεν γινόντουσαν, ας πούμε, στο Βιετνάμ και, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή και διάφοροι πόλεμοι, ας το πούμε. Και άμα το σκεφτεί κανείς, δηλαδή και στο Δεύτερο Παγκόσμιο ήταν τρομερά τα νούμερα, δηλαδή άμα σκεφτεί κανείς πόσους τους νεκρούς, ας πούμε, και πόσους είχε κανονίσει και ο Στάλιν μερικούς, έτσι, κάποια εκατομμύρια που δεν ξέρω πόσα, δηλαδή. Και μπορεί να πει ότι ένας στους 20 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο χανόταν, ας πούμε, ίσως ένας στους 15. Είναι τρομερό, δηλαδή. Και βέβαια, ναι, ο πιο πολιτισμένος λαός ήταν και έκανε τα πιο αποτρόπαια πράγματα, ας πούμε. Τώρα, πάντως η μύθη είναι μια γραμματική που είναι ενδιαφέρον έτσι να διαβαστεί και τα παραμύθια, δηλαδή. Κρύβουν αλήθειες, δηλαδή, με αυτή την έννοια, ας πούμε. Αλλά δεν είναι εύκολο να διαβαστούν έτσι και να ερμηνευτούν, ας πούμε, πάντοτε.
Ας πούμε τα ομηρικά έπι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαν να, ας πούμε χωρίς τη Μεσοποταμία και το Γιλγαμές και τα λοιπά, δεν θα μπορούσαν έτσι να ερμηνευτούν και να σταθούν, ας πούμε. Να σας πω κάτι για την Οδύσσεια, ας πούμε, από αυτή τη γραμματική. Τώρα δεν ξέρω αν σας κουράζω κιόλα, να μου το πείτε. Η Βενετία θα μου το πει. Λοιπόν, στην Οδύσσεια έχουμε τρεις βασικές περιπέτειες, που είναι ο Κύκλοπας, μεγάλες δηλαδή, μεγάλες ιστορίες, ο Κύκλοπας, η Κύρκη και τα Βόδια του Ήλιου. Και οι άλλες είναι μικρότερες, ο Αίολος, οι Λεστριγόνες, ξέρω εγώ, οι Σιρήνες, είναι μικρότερα αυτά. Αυτές οι τρεις ιστορίες έχουν να κάνουν με το πέρασμα, ας πούμε, από την ανθρωποφαγία στην κοινοτροφία και στον πολιτισμό. Ο Κύκλοπας έχει τα αρνιά, ας πούμε. Και τον Οδυσσέα τον σώζει ένα αρνί. Το οποίο θυσιάζει μετά, έτσι. Το κάνει θυσία αφού τον έσωσε. Η Κύρκη μετατρέπει τους ανθρώπους σε χείρους. Που σημαίνει, αν το δεις αυτό σαν σκέψη, ότι κάνει του... αντί να τρώνε ανθρώπους, τρώνε χείρους. Και τα Βόδια του Ήλιου ορμάνε αυτοί από την πείνα και τα τρώνε και μετά θαλασσοπνίγονται. Και στο Γιλγαμές υπάρχουν αυτές οι τρεις αντιστοιχίες. Αλλά το Γιλγαμές τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι 1500 χρόνια πριν από τα ομηρικά έπι, έτσι. Πολύ παλιότερο δηλαδή. Αλλά και οι τρεις αυτές οι ιστορίες υπάρχουν μέσα στο Γιλγαμές. Δηλαδή αυτό που λένε, θέλω να πω, αυτό που λένε για την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, ότι πήρε ιστορίες και τις συνέραψε, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου δεν στέκει. Είναι, πήρε ας πούμε κομμάτια από το Γιλγαμές και έστησε με βάση αυτά με έναν άλλο τρόπο την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Το ίδιο κάνανε οι Ρωμαίοι αργότερα με τους Έλληνες. Πήραν ας πούμε και δώσαν μια νέα λογοτεχνία κτλ. Η τέχνη σε όλα αυτά πώς παρεμβαίνει? Γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ απαισιόδοξα. Μια και αναφέραμε το Πικάσο. Να σας πω την άποψή μου δηλαδή. Η τέχνη, καταρχήν η τέχνη βγαίνει μέσα από την πορεία του ανθρώπου, έτσι. Ας πούμε η μουσική, μέσα από τα πουλιά, έτσι, οι σιρήνες ας πούμε. Μια μορφή της τέχνης, τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία που είναι στον άνθρωπο παρηγορητικά. Ποια είναι αυτά? Η επαφή με τη φύση, οι επιστήμες, τα γράμματα, ο πολιτισμός, η τέχνη. Αυτά είναι παρηγορητικά στον άνθρωπο. Και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να υποτιμήσουμε την αξία τους και αυτό που προσφέρουν στον άνθρωπο μέσα σε αυτή τη δύσκολη ζωή που κάνει, που είναι η δυσκολία είναι ας πούμε ενός ζώου που πρέπει να κάνει εργασία, να καταπιεστεί, να καταπιέσει τα αίσθητά του. Ο σκύλος ας πούμε όταν πεινάει ορμάει, όταν δει τη σκύλα ορμάει, όταν θέλει να κάνει βία γαυγίζει. Ο άνθρωπος να τα κάνει όλα αυτά κρυφά δια της τεθλασμένης. Σε αυτά τώρα, σε αυτή τη δύσκολη ζωή τον παρηγορεί η τέχνη. Η ζωγραφική, ξέρω εγώ όλες οι μορφές της τέχνης. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο καλλιτέχνης τώρα ίσως σαν τον Πικάσο γυρίζει κατά μία έννοια και αυτό στην προϊστορία, έτσι, να βρει μια λύτρωση, ας το πούμε, στο Μινόταυρο κτλ. Δηλαδή ο πολιτισμός είναι πολύ σκληρό πράγμα. Ο πολιτισμός και ο πόλεμος που το συνοδεύει, έτσι, όλο αυτό. Άρα η τέχνη είναι μια παρηγοριά, μια λύτρωση, έτσι θα το έλεγα, ας πούμε. Και νομίζω ότι και οι αρχαίοι Έλληνες, οι κλασικοί, δηλαδή η Ελλάδα, ας πούμε, του Περικλή και τα λοιπά, που βλέπετε ότι στον Παρθενώνα ενδεχομένως έχουμε ανθρωποθυσία, αν τα λέει σωστά αυτή και μάλλον τα λέει, έτσι. Και τον πρόλογο σε αυτό το βιβλίο της τον έχει κάνει ένας κριτικός, ο Χανιώτης, που είναι στο Princeton πολύ σημαντικός. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν η ομορφιά, ας το πούμε, έτσι, η ωρεοποίηση, ο Παρθενώνας και τα λοιπά, ο Πλάτωνας με το Σπήλαιο, την Ατλαντίδα και όλα αυτά, ωρεοποιήσανε ένα κόσμο, αλλά από κάτω η εποχή ήταν βουτυγμένη στο αίμα, έτσι, μυδικά, πελοποννησιακός. Το ίδιο γινόταν στην Αναγέννηση. Άρα η τέχνη είναι ένα είδος παρηγορίας, λύτρωσης, κάτι τέτοιο.
Αν τα λέω σωστά, έτσι, δεν είπα. Και βέβαια για τις ανθρωποθυσίες που λέγαμε είναι και η θυσία του Αβραάμ μέσα. Ε? Αλλά εσύ λες ότι δεν είναι του Κορνάρου. Έτσι λέω εγώ. Όταν έχει γράψει τον Ερωτόκριτο και δεν έχει καθόλου Θεό μέσα, θεωρώ απίθανο να έχει φτιάξει θεατρικό δράμα. Όμως ας μην μονοπολώ εγώ τη συζήτηση, νιώθω πολύ άσχημα, παρότι είναι πάρα πολύ γαργαλιστικό το κίνητρο. Βενετία, βοήθησε να πάρω κι άλλοι το λόγο. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Όποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο, αν δεν βρίσκεται το αυτό που είπα πριν, μπορείτε απλά να ανοίξετε το μικρόφωνο σας και να μας πείτε, αφού είμαστε λίγοι σήμερα. Αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι να προσθέσετε, οτιδήποτε. Για απόψη, ναι. Να σας πω και ένα άλλο ωραίο, και για να κλείνω τα κενά δηλαδή. Ο Ζαγρέας, ο οποίος είναι ένας κριτικός μύθος, έτσι, ο μικρός Διόνυσος που τον πιάνουν τιτάνες και τον σκίζουν και τον τρώνε, άλλαζε μορφές και η τελευταία μορφή που άλλαξε ήταν Ταύρος. Αλλαγή μορφών έχουμε και στην περίπτωση της Θέτιδας που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον Πηλαία και άλλαζε μορφές, και στην περίπτωση του Πρωτέα, ο οποίος άλλαζε μορφές για να ξεφύγει από τον Μενέλαο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αλλάζουν μορφές, έχουμε να κάνουμε με θέματα αθανασίας. Ο Ζαγρέας που ξαναγεννιέται, η Θέτιδα που προσπαθεί να κάνει αθάνατο τον Αχιλλέα, ο Πρωτέας που κάνει τον Μενέλαο και την Ελένη αθάνατους κτλ. Η αθανασία είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το συζητήσαμε έτσι λίγο με τον Αντώνη, και φαίνεται ότι οι πηγές της αθανασίας έχουν να κάνουν με την ανθρωποφαγία, γιατί πιστεύαν ότι όταν τον τρώνε γίνεται αυτός αθάνατος ο άλλος και γίνονται και αυτοί αθάνατοι, το οποίο έμεινε σε εμάς με τη Θεία Κοινωνία, ας πούμε, σώμα και αίμα Κυρίου, και γίνεται και αυτός αθάνατος και εμείς αθάνατοι. Άρα οι πηγές της θρησκείας είναι, και όλων των μεγάλων, ας πούμε, θύμων που έχουμε, είναι μέσα στην ανθρωποφαγία. Και η ταξική κοινωνία είναι μέσα στην ανθρωποφαγία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε εμείς, πήρε κεφάλι αυτός. Δηλαδή είναι μπροστά. Ο αρχηγός λοιπόν τότε έπαιρνε το κεφάλι. Λέμε πήρε πόδι, κατώτερος. Ο κατώτερος έπαιρνε το πόδι. Λέμε άλλα που δεν μπορώ να τα πω, που τα έπαιρναν οι πιο κατώτεροι. Και θέλω να πω, είχαν και αυτοί μια ταξική δομή μέσα, δεν παίρναν έτσι. Αυτά. Μέχρι να γίνει η ερώτηση η επόμενη που ελπίζω. Εάν ήσουν σε θέση να διαμορφώσεις το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, πώς θα δίδασκες τη μυθολογία? Γιατί αυτά που λες, οι προβληματισμοί δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποτέ όταν διδάσκεται στο σχολείο η μυθολογία. Κοίταξε. Τώρα εδώ είναι δύσκολο θέμα, γιατί εγώ έχω κάνει και 30 τόσα χρόνια μέσα στην παιδεία, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι το τέλος. Ο Αϊνστάιν, όταν το ρώτησε μια μαμά τι να κάνω για να γίνει το παιδί μου έξυπνο, της είπε να του διαβάζεις παραμύθια. Και λέει, και αφού του διαβάζω παραμύθια, λέει να του διαβάζεις και άλλα παραμύθια. Και εγώ σε όλους λέω ότι να διαβάζεις το παιδί παραμύθια, μύθους και τα λοιπά, κλασικά όμως, τον Γκριμ, όχι φτιαχτά, τον Γκριμ, ξέρω εγώ, του Περό και τα λοιπά, μαγικά παραμύθια, μύθους. Αυτά οξύνουν τη φαντασία, πλουτίζουν τον ψυχικό κόσμο των παιδιών και είναι και ωραία. Σε ένα επίπεδο, λοιπόν, θα κάνω αυτό. Σε ένα άλλο επίπεδο, και έχοντας υπόψη με το σχολείο, θα προσπαθούσα τα παιδιά να μάθουν, εκτός από την ελληνική ιστορία, να μην γίνεται δηλαδή η αποκλειστικότητα, να ξέρουν την παγκόσμια ιστορία με ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή πιο πολύ τη δικιά μας, αλλά έχουν και μια ιδέα τι έγινε στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα κτλ. Δηλαδή να έχουν την ελληνική μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιο.
στη λογοτεχνία θα προσπαθούσα αυτό που κάνω στο IB, να την αγαπήσουν τα παιδιά, δηλαδή να διαβάσουν και κανένα ολόκληρο, ξέρω εγώ τη Φόνηση του Παπαδιαμάντη, το Βασίλειο Ναρβανίτη του Μυριβίλη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μια διαφορετική παιδεία. Δεν τους μιλάγα όμως για αυτά τα θέματα. Δεν τους μιλάγα, εντάξει. Τώρα αυτά τα λέμε εμείς. Δεν πήγα σχολείο να πω για την ανθρωποφαγία. Αλλά θα προσπαθούσα να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, την τέχνη, τη μυθολογία, τα παραμύθια και ας βρουν τον δρόμο τους μετά. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, όπως είναι η παιδεία αυτή τη στιγμή, τα παιδιά βγαίνουν από το σχολείο, δεν θέλουν να δουν μπροστά τους, να πούμε, ούτε ιστορία, ούτε λογοτεχνία, ούτε... Είναι, βγαίνουν σχετικά αγράμματα, αγράμματα είναι και καθηγητές, αγράμματα είναι και πολλοί πανεπιστημιακοί. Εντάξει, βέβαια μπορεί να είναι ένας δάσκαλος ή πανεπιστημιακός να ξέρει απ' έξω το Βυργίλιο ή να ξέρει απ' έξω το Συντακτικό. Και αυτή χρήσιμη είναι. Και ο γιατρός που είναι ειδικευμένος, ξέρω εγώ, στον αμφιβληστροειδή, και αυτός χρήσιμος είναι. Αλλά και η γενική παιδεία είναι κάτι σημαντικό, ας το πούμε. Εντάξει, όλα χρήσιμα είναι. Ξέρω. Αλλά εντάξει, δεν θα πήγα να μιλήσω στα παιδιά για ανθρωποφαγία, εντάξει. Αλλά στη δική μου αντίληψη πιο πολλές χιλιετίες έζησε το ανθρώπινο είδος ως ανθρωποφάγο παρά ως πολιτισμένο. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει το 12.000 π.Χ. αυτή η περίοδος μετά τον κατακλυσμό, ας πούμε, που ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα και μέχρι να ριζώσει η νεολιθική αρχίζει το 8.009, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή, μέχρι να ριζώσει η γεωργία θα φτάσουμε στο 4.000. Άρα από το 12 μέχρι το 4.000 είναι 8.000 χρόνια και μετά είναι άλλα 6. Άρα πιο πολλά ζούσε σαν ανθρωποφάγο και λιγότερα σαν πολιτισμένο. Πολιτισμένο με την έννοια της γεωργίας και τα λοιπά. Εντάξει, αν είναι σωστές αυτές οι... Προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, δεν είμαστε και... Αλλά και σήμερα δεν λέμε ένα σωρό τον έφαγα, με φάγανε, θα σε φάω κτλ. Έχεις πολλές σχετικές αναφορές στο site για την Ελληνική Επανάσταση που από ό,τι είπες ετοιμάζεις και βιβλίο. Ναι, ναι. Κοίταξε, στην Ελληνική Επανάσταση έχουμε στο Μεσολόγγι σίγουρες μαρτυρίες, στους Σουλιώτες από το Φοριέλ, στο Ναύπλιο από τους Τούρκους, στη Μονεβασιά, τα υπολείμματα του Δράμαλη στην Ακράτα. Έχουμε 9-10 περιπτώσεις πραγματικής ανθρωποφαγίας, αλλά πέραν αυτής, στο Μακρυγιάννη, ας πούμε, μέτρησα 55 αποσπάσματα στο Μακρυγιάννη που έχει αναφορές ανθρωποφαγικές. Συνέχεια λέει αυτοί οι ανθρωποφάγοι θα μας φάνε οι τέτοιοι, οι άλλοι και λοιπά. Έστειλε λέει το κεφάλι του Αλή Πασά στο Σουλτάνο να το κάνει πατσά, να το φάει ο Μακρυγιάννης. Έχει πάρα πολλές αναφορές. Ο Καραϊσκάκης σηκώνεται σε μια φάση από το κρεβάτι και λέει θα σου κόψω κρέας από πάνω σου να φάω, λέει σε ένα Τούρκο. Και πολλά άλλα. Είναι 460 σελίδες είναι αυτό το βιβλίο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά. Η Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Με ακούτε? Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άκουγα δυστυχώς με αρκετές διακοπές την ομιλία σας. Γι' αυτό έχω μία μικρή επιφύλαξη ως προς την ερώτησή μου, αν την έχετε μερικώς καλύψει. Εμείς που διδάσκουμε στη μέση εκπαίδευση, σκοντάφτουμε σταθερά σε ένα θέμα ως προς την διερμηνία του προς τα παιδιά. Το θέμα των μεταμορφώσεων, ας πούμε του Δία, όταν πρόκειται να κυνηγήσει το αντικείμενο του πόθου του. Τον βλέπουμε δηλαδή να μεταμορφώνεται σε τάβρο, σε κύκνο, να παίρνει διάφορες κτηνώδεις ή ζωικές μορφές. Αυτό τώρα προκαλεί στα παιδιά
είναι λίγο ανίκιο, είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο παράξενο και κάθε φορά που το λέμε θα ήθελα να ξέρω, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσατε και το έχασα στις διακοπές που παρακολουθώ την ομιλία σας, θα ήθελα να το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα. Τι δηλαδή εξηγεί το σταθερό μοτίβο στη μυθολογία να μεταμορφώνεται ο Διόκον, ας πούμε, το ερωτικό αντικείμενό του, σε ένα ζώο και πολλές φορές όχι πάντα θελκτικό ή γοητευτικό, κτηνώδες. Αυτό τώρα προκαλεί γέλιο στα παιδιά, προκαλεί περιέργεια, γέλιο, αλλά φαντάζομαι ότι εδράζεται κάπου για να το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό. Και στα παραμύθια, έτσι. Και στα παραμύθια, ναι. Έχουμε, τώρα σας βλέπω κιόλα. Και στα παραμύθια έχουμε πάρα πολλές μεταμορφώσεις. Ο Βάτραχος, το Πριγκυπόπουλο, ξέρω εγώ, μεταμορφώνεται και αυτά. Και στους μύθους πάρα πολλές μεταμορφώσεις. Εκεί υπάρχει μια αποκατάσταση, βέβαια, ο Βάτραχος, υπάρχει μια αποκατάσταση. Στη μυθολογία την ελληνική δεν υπάρχει αποκατάσταση. Υπάρχει μια διαφορετικού τύπου μεταμόρφωση και ζευγάρωμα και προϊόντα αυτού του ζευγαρώματος που είναι άνθρωποι. Είναι λίγο περίεργο και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο, σίγουρα αντιπροσωπεύει κάτι. Ναι. Μια πλευρά, ναι, μια πλευρά να το θέσουμε καταρχήν γενικά. Ο πρωτόγονος κόσμος, εδώ τώρα λέμε, ας πούμε, καμιά φορά σκεφτόμαστε πώς ζούσε η μάνα μας και πώς ζούσε η γιαγιά μας και λέμε ότι βλέπουμε ότι ήταν ένας άλλος κόσμος. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν 3 χιλιετίες πίσω, έτσι. Και ο κόσμος ο πρωτόγονος πρέπει να ήταν ένας κόσμος, μη γελιόμαστε, ανθρωποφαγίας, αιμομιξίας και κτηνοβασίας. Και είναι και μια πλευρά αυτή. Αλλά εγώ πριν έθεσα και μια άλλη. Σε 3 περιπτώσεις που έχουμε αλλαγή μορφών, μεταμορφώσεις διαδοχικές, ο Ζαγρέας, έτσι, που είναι και κριτικός μύθος, τον κυνηγούν οι Τιτάνες και αυτός αλλάζει μορφές, γίνεται φίδι και τα λοιπά. Εδώ είναι η απειλή, έτσι. Τον τρώνε ο Σταύρο τελικά. Η Θέτιδα αλλάζει μορφές για να ξεφύγει από τον Πηλέα. Τελικά την καταφέρνει ο Πηλέας με κάποιο τρόπο. Και ο Προτέας άλλαζε μορφές για να ξεφύγει από το Μενέλαο, στο νησί Φάρος. Και στις 3 αυτές περιπτώσεις σχετίζεται με την Αθανασία. Γιατί ο Ζαγρέας ανασταίνεται μετά, ο Προτέας στέλνει το Μενέλαο που τον κυνηγούσε και την Ελένη στα Ηλίσια πεδία και γίνονται θάνατοι και η Θέτιδα προσπαθούσε να κάνει θάνατο τον Αχιλλέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή των μορφών σχετίζεται με την Αθανασία και η Αθανασία σχετίζεται με την ανθρωποφαγία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας κόσμος, ο Δίας ας πούμε που γίνεται κύκνος με τη Λίδα και τα λοιπά, που γίνεται Ταύρος και αρπάζει την Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι, και πασιφάει με τον Ταύρο και τα λοιπά και πολλά άλλα. Έχουν να κάνουν με αυτό το πρωταγωνισμό. Τώρα βέβαια δεν το εξαντλώ το θέμα, έτσι, κάνουμε συζήτηση και ανοίξεις, ας πούμε, και μπορεί να έχει και χιλιάδες άλλες πλευρές. Ας πούμε, ο Βάλ με μορφή Ταύρου σμίγει με την Άνατ στη Φινίκη, έτσι, στο χαναανιτικό πολιτισμό που έχει τη μορφή Αγελάδας. Η Άνατ, δηλαδή, ως Αγελάδα, σμίγει με το Βάλ ως Ταύρο. Δηλαδή, θα μπορούσε εκεί να μιμούνται κάποιο ζώο που έχει πρωταρχική σημασία στην πρώιμη κτηνοτροφία, ας το πούμε, και είναι και μια τέτοια πλευρά μίμησης, πρώιμης λατρείας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά είναι ένας άγριος κόσμος, έτσι, εν πάση περιπτώσει, άγριος κόσμος. Κτηνώδης. Κτηνώδης, ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέτε. Ακριβώς. Και ίσως ένα όν που είναι και λίγο διαστραμμένο, ας το πούμε,
για να διαφοροποιείτε τόσο από τα άλλα, ας πούμε. Ναι. Πάντως υπάρχει μία ασυμβατότητα, ο κύκνος που σμίγει και δίνει και παιδιά. Υπάρχει μία, θα έλεγα, μία μεγάλη εξοικείωση σε εκείνο τον κόσμο με εξοικείωση, με τις μεταμορφώσεις και την σύμφυρση ανάμεσα στο ζωικό και το ανθρώπινο τελικά. Δηλαδή γίνονται ένα αυτά τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, τον άγριο. Και εδώ μπαίνει, καλά, είναι τεράστιο θέμα που δεν εξαρτάται τώρα έτσι απλά, ας το πούμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπαίνει και ο υβριδισμός, όπου έχουμε διάφορες μορφές υβριδισμού, δηλαδή μπορεί να είναι διάφορα ζώα, μπορεί να είναι το κάτω μέρος ζώο, το πάνω μέρος άνθρωπος, το κάτω μέρος άνθρωπος, το πάνω μέρος ζώο. Και ο υβριδισμός όμως, εκεί μπορώ να πω ότι είναι οι δυνάμεις που έπρεπε να πάρει ο άνθρωπος για να φτιάξει τον πολιτισμό, δηλαδή πρέπει να πάρει τη δύναμη του τάβρου, την ταχύτητα του αλόγου, τη μουσική των πουλιών, το ένα, το άλλο, αλλά είναι και το πέρασμά του από ένα είδος, η μετάλλαξή του από ένα είδος ανθρωποφαγικό σε ένα είδος μη ανθρωποφαγικό, ένα είδος ζώου σε άλλο είδος ζώου, και είναι και το διάστημα ανάμεσα στη βαρβαρότητα και στον πολιτισμό που έχουμε και στοιχεία βαρβαρότητας και πολιτισμού. Ας πούμε, οι κένταβροι είναι και ο χείρονος ο φως, αλλά είναι και οι κένταβροι που αρπάζουν γυναίκες κτλ. Άρα ναι, μπαίνει και ο υβριδισμός εδώ. Και άρα είναι και ο υβριδισμός, είναι πολλά. Είναι σύνθετο θέμα και τεράστιο και πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Δεν το απάντησα, έτσι. Δηλαδή, πολλά που θέσατε δεν... Ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, έχετε απαντήσει. Έχουμε φωτίσει κάποιες πτυχές του θέματος. Και δηλαδή, και με τον υβριδισμό, ας πούμε, απαντάτε ότι αξιοποιούνται ιδιότητες σε αυτή την ένωση, ιδιότητες που ο κύκνος είναι εγωιτευτικός, ο τάβρος είναι εκτινώδης, που υπηρετούν κάθε φορά την ιστορία. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι ένα εγωιτευτικό ερώτημα. Σωστά. Νομίζω αυτά. Βενετία, ο Τάκης, ναι. Μπορείτε να μιλήσετε, έχετε ανοίξει το μικρόφωνο. Τάκη, μίλα. Δεν σας ακούμε. Μήπως δεν το έχει ανοίξει. Δεν σας ακούμε και πάλι. Τάκη, κάτω αριστερά το μικρόφωνο, unmute. Ή μήπως, Βενετία, να συντάξεις στο chat το μήνυμα. Βλέπω πως το έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο σας, αλλά μάλλον δουλεύει, ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε κάτω στο chat και μέχρι να γράψετε... Έγραψε κάτι. Έκανε μια αναφορά στο Τζάρλι Τσάπλιν και στο έργο του Χρυσοθύρας. Ναι. Τώρα, μήπως με ακούτε? Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή για την εμπεριστατωμένη ομιλία, την τόσο ωραία που μας έκανε, που μας ένωσε χιλιάδες χρόνια να φτάσει έως τις μέρες μας. Έγραψα τον Τζάρλι Τσάπλιν, ο οποίος συνδέει, ας πούμε, το φαινόμενο της ανθρωποφαγίας με την τέχνη, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά ήθελα να πω και το εξής. Στα νεότερα χρόνια, σαν εξέλιξη, ας πούμε, των τραγικών, ας πούμε, συνηθιών του παρελθόντος, το φαινόμενο της Βεντέτας στην Κρήτη. Ήθελα να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο της Καριστιάνη «Κοστούμι στο χώμα», όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ποια είναι η αιτία που δημιουργεί αρχικά μια βεντέτα. Και σκέφτηκα ότι δύο αιτίες μπορεί να είναι τα δύο βασικά ένστικα του ανθρώπου, δηλαδή το αίσθημα
της επιβίωσης, το φαγητό και το αναπαραγωγικό, δηλαδή το ερωτικό. Ένα από τα δύο θα ήταν η απαρχή της βεντέτας, έτσι σκέφτηκα. Η Καριστιάνη μας έδωσε στην αρχή της βεντέτας το φαγητό, δηλαδή η πρώτη κλοπή ενός ζώου που δημιούργησε μια βεντέτα με υπάλληλους φόνους, ήταν η πείνα. Και η εντύπωση ότι η τσίκνα του κρέατος έφερνε τον άνθρωπο σε κατάσταση να θέλει να κλέψει το κρέας για να το φάει. Επομένως, τα ένστικτα και η πείνα πρωτευόντως, γιατί ίσως το ερωτικό ένστικτο ικανοποιείται και με άλλους τρόπους ενδεχομένως, είναι το βασικό που κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει μια βεντέτα, ξεκινάει μια πράξη που είναι αποτρόπαιη. Αυτά ήθελα να πω. Πολύ σωστά. Για πείτε μου για τον Τζάπνη, για πείτε μας. Ο Χρυσοθύρας είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, όπου αναζητούν χρυσό στην Αλάσκα. Και επειδή δεν υπάρχει τρόπος να έχουν φαγητό κλπ, ο Τσάρλι Τσάπλιν μαζί με ένα αγριάνθρωπο σε μια καλύβα μένουν και πρέπει να φάνε. Ο Τσάρλι Τσάπλιν αρχικά μαγειρεύει τα παπούτσια του, τρώει τα κορδόνια του σαν μακαρονάδα. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή, στον κινηματογράφο είναι γνωστή αυτή η σκηνή. Στο τέλος, ο αγριάνθρωπος αυτός αρχίζει να βλέπει τον Τσάρλι Τσάπλιν σαν κότα, σαν χήνα, να τον φάει. Και τον κυνηγάει να τον σκοτώσει, να τον φάει. Είναι μια σκηνή από την περίφημη ταινία Χρυσοθύρας, που είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας στον κινηματογράφο. Έχω δει, αλλά δεν τη θυμόμουν τη σκηνή. Ναι, είναι η σκηνή που στον καλύβα εκεί ο Τσάρλι Τσάπλιν κυνηγέται και εμφανίζεται πότα σαν κότα, σαν... Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ωραίο, ωραία παρατήρηση. Και έτσι εσείς είσαστε ανεξάρτητος, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει... Το θυμόμουν αυτό, ναι, πολύ ωραίο που είπατε. Πολύ ωραίο. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάντως αυτό και αυτό με τις μεταμορφώσεις είναι ωραίο θέμα και έχει πολύ, πολύ μπροστά του πολλά και πράγματα. Εκεί στο Χρυσοθύρα είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε κότα, ο άλλος τον βλέπει σαν φαγητό και τον κυνηγάει να τον φάει όπως κυνηγάς μια κότα να φας. Ωραίο. Το είπα γιατί συνδέεται με την τέχνη, συνδέσατε Βέβαια. Και στον κινηματογράφο υπάρχει αυτό. Ξέρετε ποιος έχει πολλά θέματα ανθρωποφαγικά επίσης, ο Γκόγια. Δεν ξέρω, ο Γκόγια, αυτός ο Ισπανός. Ο Γκόγια, ναι. Στη σκοτεινή του περίοδο έχει πολλά τέτοια θέματα. Ο Γκόγια. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία, θα το κοιτάξουμε. Βενετία αυτά, ε. Αν έχει και κανένας άλλος, εντάξει. Ίσως έχουμε χρόνο για μία τελευταία. Για όσες θέλετε. Όποιος θέλει μπορεί να μας πει. Πάντως και μου φαίνεται και η φώνησα ότι είναι ανθρωποφαγικό, αλλά βέβαια με έμεση ανθρωποφαγία, δεν είναι άμεση ας πούμε. Η φώνησα του Παπαδιαμάντη δηλαδή. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ναι. Αυτά. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο, οπότε αν θέλετε να κλείσετε με κάποιες τελευταίες σκέψεις, κύριε Βασδέκη, και μετά να κλείσει και ο κύριος Ανεψητάκης τη σημερινή μας ομιλία. Ναι. Τώρα, εγώ έδειξα πάρα πολλά θέματα. Πιστεύω να τον ευχαριστήσω τον Αντώνη που μου δίνει αυτές τις ευκαιρίες, δηλαδή αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, έτσι, και για τη στέγη και για τον Αντώνη, και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Εγώ έχω μερικά παιδεία, έτσι, που ασχολούμαι, ας πούμε, και σκοπεύω να βγάλω και κάποια βιβλία στο μέλλον. Ένα πεδίο είναι, τα λέω για να τα έχουμε υπόψη αυτά, είναι η νεοελληνική λογοτεχνία και η ανθρωποφαγία, όπου
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα εκεί. Να πω μόνο για τον Καρκαβίτσα, τον Ζηθιάνο, που έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία, ας πούμε, εκεί στο Ζηθιάνο, που είναι και πολύ σπουδαίο έργο, και πολλά άλλα μέσα στην ελληνική λογοτεχνία. Ένα άλλο πεδίο που είναι το ελληνικό τραγούδι και η ανθρωποφαγία, όπου δεν ξέρω αν θα το φανταζόσταν, αλλά έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Έτσι, ο Τσιτσάνης είναι γεμάτος με ανθρωποφαγικά έτσι, πράγματα κτλ. Και άλλοι, όχι μόνο ο Τσιτσάνης, το ρεμπέτικο, ας πούμε, έχει πάρα πολλά ανθρωποφαγικά. Λέει ένα ρεμπέτικο, του πήρε τα μυαλά μέσα από το κεφάλι, ξεμυαλισμένοι και πολλά και άλλα. Και να, μερικές περιοχές, ας πούμε, το ελληνικό τραγούδι, λογοτεχνία, το 21 και ίσως και άλλα, ας πούμε, που μπορεί κανείς να δει θέματα. Ελπίζω και να... Ναι. Και στη Σφαχτηρία, δύο φορές που υπήρξε εγκλεισμός μία Ελλήνων και μία Τούρκων, πρέπει να έγινε στη Σφαχτηρία, την επανάσταση του 1921. Ναι, έγινε. Όπως και τους είχαν πετάξει από το Νιόκαστρο έναν δεσπότη και τους λέει πάρτε να το φάτε, τους είπαν οι Τούρκοι, τον δεσπότη σας και τα λοιπά. Αλλά στη Σφαχτηρία το θυμάμαι το επεισόδιο. Σφαχτηρία, στη Σφαχτηρία. Ναι. Όντως. Έγινε εκεί κάποιοι αποκλεισμοί και τα λοιπά. Δύο αποκλεισμοί, μία Ελλήνων, μία... Ναι, επίσης είχε γίνει στα Αντικήθυρα ένα με Άγγλους, ένα περιστατικό που είχε ένα πλοίο τους είχε... Άσχετα με τους Τούρκους τώρα αυτό. Στα Αντικήθυρα. Και πολλά άλλα δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Και στη Μέδουσα, το γνωστό, έτσι. Και Δία Μέδουσα που έγινε ένα ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό και υπάρχει σχεδία Μέδουσα όπου εκεί βρέθηκαν ναυαγοί και η σχεδία Μέδουσα, αν τη δείτε στο Google, έχω γράψει και στο blog μου ένα για τη Μέδουσα, υπάρχει ένας πίνακας στο Λούβρο που δείχνει τη σχεδία. Το Μέδουσα είναι πλοίο, είναι καράβι, το οποίο ναυάγησε και επί μια σχεδίας βρέθηκαν ναυαγοί οι οποίοι εξοντώθηκαν, ας πούμε, στις μέρες του ναυαγίου, μεταξύ των άλλων και φόνοι, ανθρωποφαγία κλπ. Είναι, άμα δείτε, η σχεδία της Μέδουσας. Είναι ο πίνακας του Ζερικό, έτσι λέγεται αυτό. Ναι, νομίζω, ναι. Το Λούβρο, έτσι. Και το Λούβρο. Προσέξτε και το όνομα Μέδουσα, Μέδουσα, το όνομα του καραβιού, του μπρικιού. Του καραβιού. Και από αυτό βγήκε το τραγούδι που λένε και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Από εκεί έχει βγει το τραγουδάκι. Από αυτό το γεγονός. Αλήθεια, ναι. Το ξέρετε. Είναι τραγικό. Η σχεδία Μέδουσα είναι ένα έργο και είναι πελωρίων διαστάσεων στο Λούβρο. Ναι. Ο Ζερικό ήταν ο ζωγράφος αυτός. Ναι. Τα ναυάγια μπορεί να είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, γιατί έχουμε και κάτι σε μια αποστολή στο Βόρειο Πόλο. Έχουμε πολλά με ναυάγια, που είναι φυσικό βέβαια οι άνθρωποι, άμα μείνουν έτσι, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Μόμπι, ναι. Της Μέδουσας, να το συνδέσουμε και με την τέχνη, δηλαδή αποτυπώθηκε στον περίφημο πίνακα αυτόν, γιατί... Η ομιλία μας έχει να κάνει και με την τέχνη, την αποτύπωση στην τέχνη όλων αυτών των πραγμάτων. Πολύ σωστά. Είναι περίφημοι αυτοί οι πίνακες που λένε, ναι. Ναι. Πολύ φημισμένοι, ας πούμε, ναι. Στο Λούβρο, νομίζω, ναι. Στο Λούβρο. Ναι, ένας τεράστιος πίνακας, που ναι. Τεραστίο διαστάσιο, ναι. Ναι. Και άλλα είναι στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ο αυτός έχει πολλά, ο Tennessee Williams έχει σε ένα έργο του, ας πούμε. Στο Σέξπιρ υπάρχουν πολλά. Αλλά αυτά τώρα σιγά σιγά τα θίξουμε για να μην... Ο Σέξπιρ είναι τραγικός. Προσπάθησα να διαβάσω το Δίτο Ανδρόνικο και... Εκεί έχουμε. Ναι, το διάβασα πρόσφατα, ας πούμε, και αρρώστησα. Δεν μπορούσα να το διαβάσω. Έχει ανθρωποφαγία εκεί. Τεράστιους φόνους και τραγικούς φόνους και πατέρας σφάζει τα παιδιά του και ανθρωποφαγίες και είναι το πρώτο έργο του Σέξπιρ. Ναι. Πρόσφατα, ας πούμε. Ναι. Αλλά έχει και στο Έμπορο της Βενετίας, έχει. Ναι.
με το σηκώτη και τα λοιπά. Πάντως η αποκορύφωση είναι ο Τίτος Ανδρόνικος. Ναι, ναι, εκεί είναι το κύριο. Εκεί γίνεται χαμός. Χαμός. Ναι. Αυτά. Ο Ντοστογεύσκη έχει στον Ηλίθιο, αν έχετε βρει... Αυτό το διαβάσαμε παλιά, βέβαια. Ναι, έχει μέσα... έχω χρόνια να το... δεν το θυμάμαι. Έχει ανθρωποφαγικά μέσα. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε. Ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες. Εγώ θέλω να πω μια σκέψη που είναι παρηγορητική, ότι αυτό το θέμα που είναι μάλλον ταμπού, όταν το θίγουμε, ίσως εμέσως μας βοηθάει να ξεφύγουμε από τη βαρβαρότητα που μας χαρακτηρίζει. Και μας βοήθησες πάρα πολύ να το πετύχουμε αυτό. Με το καλό και σε επόμενες συναντήσεις. Να πω και μια κουβέντα. Να πω και μια κουβέντα. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Το κρατάμε. Ναι. Έγινε. Θα τα πούμε. Μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Βασδέκη και όλους όσους μας παρακολουθήσατε σήμερα. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Μενδέα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.